ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σε αυτό που του είχαν διαβεβαίωσει οι υπηρεσίες ότι θα έχουμε από σήμερα, δηλαδή την πληρωμή σας. Έριξε σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή στους υπαλλήλους, τους οποίους χαρακτήρισε ποικιλοτρόπος, πρέπει να σας πω, με πάρα πολλά κοσμητικά επίθετα, και ανέφερε και κάποια άλλα πράγματα για την αντιπεριφέρεια, που έγινε επίσης ένας χαμός, κάποιες καταγγελίες κτλ. Αλλά ας πάμε στην κουβέντα. Η αντιπεριφέρεια με το θέμα των αποζημιώσεων δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Γενικότερα αναφερόταν στο πώς δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλοντας να δείξει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν θέλω να το σχολιάσουμε, εντάξει. Είναι κάτι άλλο. Είναι θέμα υπαλλήλων, όπως το αποδίδει ο κύριος Τζικαλάγιας, και της ολιγορίας τους ή της οκνηρότητάς τους ή όπως τους είπε την αργοσχολία τους, κάπως τους είπε πολλούς χαρακτηρισμούς. Είναι αυτό το θέμα ή συμβαίνει κάτι άλλο, κύριε Μάνο? Κύριε Νατσούλη, ακούστε. Για εμάς τους παραγωγούς δεν μας απασχολεί ποιανό θέμα είναι και ποια ευθύνη. Το λέω αυτό γιατί είχε και επικοινωνία, όπως μας είπε, με τον κύριο Βρόντζο. Και έγινε μια συνομιλία με τον κύριο Τζικαλάγια και το υπενθύμισε ότι όταν σου είπε ο Λικουρέτζος αν θες υπαλλήλους, γιατί είπες όχι? Και εκεί λοιπόν υπήρξε. Το έθεσε στη σύσκεψη της Καστοριάς ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ αυτό το θέμα. Ναι, και εκεί φαίνεται ότι για τον κύριο Τζικαλάγια τουλάχιστον ότι υπήρξε αυτό το έλλειμμα των υπαλλήλων στην πορεία που δεν μπορούν να βγάλουν τη δουλειά και τα πορίσματα για να προχωρήσει η πληρωμή. Κύριε Νατσούλη, όπως ξεκίνησα να μιλάω και είπα ότι για τους παραγωγούς μετράει το αποτέλεσμα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι με αρνητικό πρόσημο. Οι φασολοπαραγωγοί υπέστησαν μία ζημία στην καλλιέργειά τους φέτος πρωτόγνωρη. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρόνια που καλλιεργείται το φασόλι στην περιοχή μας αυτό το ύψος ζημίας. Δηλώθηκαν 4 ζημιογόνα αίτια για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι παραγωγοί που καλλιεργούν, που είναι μονοκαλλιεργητές σε φασολούν, έχουν πρόβλημα επιβίωσης και αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Έχουμε φύγει εκτός χρονοδιαγράμματος αυτών που είχαν εξαγγελθεί. Το 40% που ανακοινώθηκε στην Καστοριά δεν πληρώθηκε ποτέ. Το 20 Ιανουαρίου που ανακοινώθηκε μετά δεν τα είπα εγώ αυτά, και αυτό δεν πληρώθηκε ποτέ. Δεν τα είπα εγώ αυτά, ούτε τα ανακοινώσαμε εμείς αυτά. Αυτά ανακοινώθηκαν διαστόματος υπηρεσιακών παραγόντων, ναι, και διαστόματος κάποιων πολιτικών προσώπων. Νομίζω ότι έχετε τα αποσπάσματα των δηλώσεων. Βέβαια. Δεν λέω κάτι ψέμα. Αυτό με την επαφή που είχαμε τις τελευταίες 2-3 μέρες με τον ΕΛΓΑ, καταλάβαμε ότι ούτε στην πληρωμή της του 20 Ιανουαρίου θα είμαστε μέσα. Και καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε ένα κλίμα έντασης στους κλάδους των φασοκαλλιεργητών, γιατί όπως προανέφερα είναι θέμα επιβίωσης. Και αυτό ήταν που στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος για 20 Ιανουαρίου. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά αυτή τη στιγμή για επιβίωση, δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα προστοζήν. Βλέπουμε ανθρώπους να καλούν πίσω τα παιδιά τους από τις σπουδές τους, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα των παιδιών τους στους χώρους και στις πόλεις που σπουδάζουν. Βλέπουμε ανθρώπους να τους κυνηγάνε γραμμάτια που έχουν υπογράψει για εργαλεία που χρησιμοποιούν στη δουλειά τους, και γενικά υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για αυτούς τους 1045 ναι, παραγωγούς που δήλωσαν. Κάποιοι όμως, λέει ο κύριος Τζικαλάγιας, να λένε και τα καλά, να λένε δηλαδή πόσο συνεπέστατη ήταν η κυβέρνηση στις πληρωμές των μηλοπαραγωγών. Έχει απόλυτο δίκιο ότι στην πληρωμή των μηλοπαραγωγών ήταν συνεπέστατη η κυβέρνηση. Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και άλλες παραγωγικές τάξεις, με άλλα προϊόντα, φασολοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι επειδή πλήρωσαν τους μηλοπαραγωγούς δεν πρέπει να πληρώσουν τους φασολοπαραγωγούς.
Δεν νομίζω να κάνω λάθος, κύριε Νασούλη. Το βράδυ ο κ. Τζικαλάγιας είπε ότι θέλει να έρθει στη Γενική Συνέλευση, αρκεί να έρθουν και κάποιοι που πηγαίνουν μόνο σε χαρές και πανηγύρια. Και όταν βρίσκουν τα δύσκολα, λακίζουν και φεύγουν αλλού. Η Γενική Συνέλευση, του Συλλόγου μπορεί να. Πρέπει να είναι ο κ. Τζικαλάγιας σήμερα εκεί. Ανοιχτή για όλους. Όχι, αμήν τι άλλο, για να σας μεταφέρει και ό,τι έχει κάνει. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι. Εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιον, κύριε Νατούλη. Και καλό θα είναι. Λέω αν τον προσκαλείτε και επισήμως, γιατί έχει κάποια πράγματα σίγουρα να σας πει από τις επαφές. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, κύριε Νατούλη. Μάλιστα. Για όλους. Για όλους. Τώρα, πάμε και στο κομμάτι των συναδέλφων σας. Χθες παρατηρήσαμε ότι στην προσυγκέντρωση που έγινε στο Άργος δεν ήταν ο κύριος Θωμάς Μόσχος. Ήταν εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Μας είπε ότι πήραν την πρωτοβουλία ο Θωμάς ο Μάνος και ο Πλάτωνας ο Μορφίδης. Δεν ρωτηθήκαμε για το εάν συμφωνούμε με μοναδικό θέμα τους φασολοπαραγούς να βγούμε στην προσυγκέντρωση. Ρωτηθήκαμε εκ των υστέρων. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μόσχος βάζει και ένα ζήτημα και άλλων θεμάτων, γιατί υποστηρίζει ότι η φασολοπαραγωγή σήμερα, αύριο, μέσα στο Φεβρουάριο, κάποια στιγμή θα πληρωθούν. Όμως το κόστος παραγωγής είναι αυτό που θα τεινάξει όλη την ιστορία στον αέρα. Και υπενθύμισε ότι υπάρχει και μια πανελλαδική, θα λέγαμε, κίνηση για τα μπλόκα προς το τέλος του Ιανουαρίου και όχι τόσο νωρίς που μάλλον βγαίνετε εσείς. Το βράδυ όμως διευκρίνησε ότι θα είναι στη Γενική Συνέλευση και εάν συμπεριληφθούν στα θέματα της κινητοποίησης και οι θέσεις του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός, τότε και τα τρακτέρ του Μακεδνός θα είναι στην αερογέφυρα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, να ξεκινήσω ανάποδα, κύριε Νατσούλη, και να απαντήσω σε αυτά που είπατε και αυτά που αναφέρεται και είπε ο κύριος Μόσχος στην εκπομπή σας. Καταρχήν δεν έχουμε πάρει αποφάσεις ακόμα για το αν θα κινηθούμε αερογέφυρα, αν θα. Εντάξει, είναι μια από τις προτάσεις που ακούγονται πάντως. Μα είναι μια πρόταση. Δεν είναι τις αποφάσεις. Όχι, δεν έχει πάρει αποφάσεις. Για το πώς θα υπάρχει εξέλιξη και κινητοποίηση, την παίρνει πάντα η Γενική Συνέλευση που γίνεται από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Κατά δεύτερο λόγο, η ανακοίνωση που έχει βγει από τον Αγροτικό Σύλλογο και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του Άργους. Λέτε να καλύπτει και το αίτημα του κυρίου Μόσχου. Διαψεύδει τα λεγόμενα του κυρίου Μόσχου που λέει ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε και άλλα θέματα στη σημερινή συνάντηση. Νομίζω ότι έχετε την ανακοίνωση μπροστά σας. Όχι για τη σημερινή συνάντηση. Ουσιαστικά αναφέρεται στα όσα έγιναν χθες. Ότι χθες είχατε μια επικοινωνία και το είπατε ότι βγαίνουμε για τους φασολοπαραγωγούς. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Νατσούλη, είπατε το εξής. Ότι εμείς θα έχουμε ως μοναδικό θέμα το πρόβλημα για τις πληρωμές των φασολοπαραγωγών. Mm. Καλά κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε. Καλό θα ήταν να ήταν και ο ίδιος εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί αλλά αυτό κατάλαβα εγώ. Μου μεταφέρατε αυτό, ότι είπε ότι δεν θα είναι. Αν το είπε αυτό, είπε ότι ναι. Διαψεύδει η ανακοίνωση. Για την χθεσινή μέρα, για τη σημερινή μέρα είπε ότι θα είναι. Δεν κατάλαβα. Τώρα ρωτάω κάτι. Είπε ότι στη σημερινή μέρα θα είναι μόνο το θέμα αυτό. Όχι. Για τη σημερινή μέρα είπε ότι θα είναι παρόντες στα άλλα κόμματα. Για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης αναφέρομαι, κύριε Νατσούλη. Γι' αυτό θα είναι. Επειδή συμπεριλήφθηκε και το θέμα που βάζει για το ενεργειακό κόστος. Αυτό ήταν ευθύς εξ αρχής. Όλη η ανακοίνωση του Συλλόγου βγήκε. Συμπεριλαμβάνει και άλλα θέματα. Ναι. Κυρίαρχο θέμα όμως της συνάντησης. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι κυρίαρχο θέμα θα πρέπει να είναι και αυτό. Και όχι μόνο τα μέλη. Λοιπόν, και για να πάμε στο άλλο θέμα, ότι είπε ότι ο Πλάτωνος ο Μορφίδης και ο Θωμάς ο Μάνος πήραν την απόφαση, δεν την πήραμε εμείς προσωπικά. Την απόφαση για τη χθεσινή, θα έλεγα, κινητοποίηση των τρακτέρ, την τοποθέτησή τους στο συγκεκριμένο χώρο που είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω συμβουλικά είπαμε θα βάλουμε 15 μηχανήματα και αυτό κάναμε. Δεν την πήραν προσωπικά ο Μάνος και ο Μορφίδης. Την πήραν τα συλλογικά όργανα τα οποία εκπροσωπούν. Ποτέ δεν παίρνεται μία απόφαση προσωπικού και δεν μπορεί ένας να πάρει μία απόφαση για όλους. Από αυτά που μας είπε πάντως ο κύριος Μόσχος, υπήρχε μία απόφαση εκεί και μάλιστα ομόφωνη, αν θυμάμαι καλά όπως μας είπε, του Μακεδνού, με μοναδικό θέμα τους φασολοπαραγωγούς να μην κατέβουν σε αυτήν την προσυγκέντρωση. Ο καθένα, κάθε συμβούλιο παίρνει. Θεωρείτε δεν ότι έχουν μοναδικό θέμα. Θεωρείτε ότι διασπάει κάτι ο Μακεδονός αυτή τη στιγμή. Τους θεωρείτε διαφορετικό. Είναι υπεύθυνος των πράξεών του και των λογουμένων. Σεβαστεί κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δική μας απόφαση χθεσινή ήταν ομόφωνη.
και η δική μας και του συνεταιρισμού του Άργους Αγροστικού. Μιλήσαμε με τον Πλάτο του Μορφίδη που είναι πρόεδρος, ναι. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, αλλά δεν πήραμε απόφαση για το πώς θα εξελιχθεί η κινητοποίηση. Απλά έγινε συγκέντρωση, ναι, στο συγκεκριμένο σημείο και συγκαλέσαμε μια γενική συνέλευση στην οποία καλέσαμε όλους τους αγρότες του νομού Καστοριάς, όλους τους αγροτικούς φορείς του νομού Καστοριάς και όχι μόνο, ακόμα και τους φορείς που είναι σε άλλα επαγγέλματα, είτε αφορά εμπορικούς φορείς είτε αφορά φορείς στην οποία και άλλοι μπορούν να παραβλεπτούν, αλλά οι αποφάσεις θα πάρθουν στη γενική συνέλευση. Άρα λοιπόν στη γενική... κύριε Μάνο... με κυρίαρχο θέμα επαναλαμβάνω τη μη καταβολή στις ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί της αποζημίωσης των φασολιών, ναι, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα πλέον επιβίωσης, αλλά γράφουμε, θα συζητήσουμε και τα άλλα θέματα τα οποία είναι και αυτά μείζονος σημασίας για το μέλλον του πρωτογενή τομέα. Ναι. Αυτό λοιπόν το βάζετε εσείς. Λοιπόν, θεωρείτε ότι κυρίαρχο θέμα θα είναι τα φασολιά, αλλά και κάποια άλλα θέματα. Δεν το βάζετε στο ίδιο επίπεδο με το ενεργειακό κόστος. Αυτό καταλαβαίνω. Άρα κύριε εκεί είναι η διαφορά σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραγωγή φασολιών που δεν έχουν τα προστοζήν. Δεν είναι κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή αυτό. Για τη δεδομένη στιγμή μιλάτε. Ακριβώς. Αν πει κυρίαρχο θέμα μαζί με τα φασόλια και το θέμα του ενεργειακού κόστους με το οποίο θα κληθείτε να καλλιεργήσετε. Αυτό δεν είναι μείζον θέμα, κορυφαίο θέμα. Είναι μείζον θέμα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και σήμερα και την άλλη μέρα και νομίζω ότι σε επαναλλαδικό επίπεδο απασχολεί πολλούς φορείς, γίνονται συζητήσεις στα συνδικαλιστικά όργανα του ανθρώπου, του πρωτογενή τομέα και τα παθούν από το λέω αυτό γιατί μας παίρνουν κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς. Έχω πει το ρεύμα. Δεν μπορούν να κάνουν δουλειά. Δεν δηλαδή μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Ναι. Εδώ κύριε Νατσούλη, τίθενται θέματα να κοπούν τα ρεύματα από τα ΤΟΕΔ γιατί αυτή τη στιγμή κανένα παραγωγό, φασολοπαραγωγό που είναι στα ΤΟΕΔ δεν μπορεί να πληρώσει την εισφορά του. Έχονται, σα λέω, κατασκευτήρια σε αγρότε που έχουν μονοκαλιά και τα φασόλια γιατί δεν μπορούν. Άρα λοιπόν, γιατί δεν τα βάζουμε ισοϊψή και τα δύο θέματα να τελειώνουμε και να μην υπάρχει αυτή η κόντρα τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ σας. Μία διαβάθμιση, το πάντοτε υπάρχει μία διαβάθμιση των προβλημάτων. Σίγουρα και το κόστος ενέργειας, το κόστος παραγωγής, τα λοιπά δεν έχουν τριπλασιαστεί. Δεν είναι αυτό το κόστος. Και κορυφαίο, δεν υπάρχει πιο κορυφαίο, αν δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε. Αλλά τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σήμερα αναζήσει, πιστεύετε ότι εάν καταρρεύσει θα το απασχολεί μετά από ένα μήνα ή θα έχει δυνατότητα να συζητάει για όλα αυτά που λέμε? Εγώ φοβάμαι μήπως τυχόν από μια διατύπωση, από ιεράρχηση δύο θεμάτων, δεν υπάρξει κάποια ενότητα μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, τουλάχιστον από την πλευρά των δύο φορέων. Καλό είναι να μιλήσετε λίγο. Καλό είναι να μιλήσετε. Μα θα μιλήσουμε, αλλά και συγκέντρωση. Καλό είναι να μιλήσετε γι' αυτό και να βγει κάτι καλό από το απόψινό έτσι. Νομίζω ότι θα βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι. Θα υπάρχει μια ενημέρωση του κόσμου. Ό,τι απόφαση θα πάρουμε θα είναι μια απόφαση η οποία θα είναι από τη Γενική Συνέλευση. Κανένας ποτέ δεν πήρε καμία προσωπική απόφαση. Στα οργάνω, τη χθεσινή απόφαση, επαναλαμβάνω, δεν την πήρε ο Μάνος και ο Μορφίδης. Ήταν μια απόφαση των ανθρώπων που είναι στα διοικητικά συμβούλια του Αγροτικού Συλλόγου, ναι, και του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ναι. Τώρα, κύριε Μάνο, η πιθανότητα να δούμε παραταγμένα τα τρακτέρ, γιατί εδώ για κλείσιμο δρόμων μάλλον δεν συζητάμε, έτσι. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία τώρα από τους πολίτες. Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, με όλα αυτά τα θέματα, κυρίως τα θέματα του κορονοϊού που μας απασχολούν. Ναι. Και έχουμε μια κατάσταση δεδομένη από πλευράς. Για παράταξη τρακτέρ, μιλάμε και όχι για κλείσιμο δρόμων. Ναι. Εμείς, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου ήταν να τοποθετήσουμε συμβολικά 15 τρακτέρ στην πλατεία του Ηρώου απέναντι από το Δημαρχείο του Άργους Οριστικού, να συγκαλέσουμε για σήμερα μια γενική συνέλευση και να καλέσουμε όλο το αγροτικό κόσμο του νομού Καστοριάς και όλους τους φορείς να γίνει μια συζήτηση με κυρίαρχο θέμα τη μη καταβολή της αποζημίωσης του φασολιού, αλλά και άλλα θέματα όπως αναφέρει η ανακοίνωσή μας που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, τα οποία είναι και αυτά ύψης σημασίας και τα οποία εάν δεν λυθούν ίσως πραγματικά κάνει απαγορευτική την καλλιέργεια για πολλά προϊόντα στην περιοχή μας.
Δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Οι ελληνοποιήσεις, ένα διαχρονικό πρόβλημα, είναι και αυτό ένα θέμα ύψης σημασίας. Μπορούμε να πούμε 10-15 στιγμές αυτή τη χρονική στιγμή να το αναφέρουμε όλα. Η πρόταση δική σας για το βράδυ, ποια θα είναι, κύριε Μανώ, η πρόταση δική σας? Θα την ανακοινώσουμε εκτός στην Γενική Συνέλευση. Θα μου επιτρέψετε, μετά από τη συζήτηση που κάνουμε, θα κάνουμε την πρότασή μας. Θα κάνουμε την ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση που έχουμε βάσει των επαφών που έχουμε κάνει για το θέμα του κυρίαρχου Κούντα Πασόλα. Φυσικά έχουμε και τις θέσεις μας για τα άλλα θέματα τα οποία επαναλαμβάνουν και αυτά ύψης σημασίας για το μέλλον του πολιτικού κινήματος. Και εκεί πέρα θα πάρουμε κοινές αποφάσεις μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Και από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, έρχονται και ένα μήνυμα από την ανατολική πλευρά του νομού μας, από τον Ανατολικό Τόξο, για την δεύτερη φάση του αρδευτικού. Αν έχει μπλοκάρει κάτι εκεί, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Για ποιο αρδευτικό, κύριε Νατού? Για την Κορισσό εκεί, κάπου σε εκείνο το αγρόκτημα. Αναμένουμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Έχουμε ένα παραφορητήριο από ένα χώρο που είναι μια γεώτηση και θα προχωρήσει. Αυτό είναι. Είναι το θέμα που αφορά τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης επίδοση της Μακεδονίας. Ναι, ναι, ναι. Θα λυθεί κάτι, ενδιαφέρεται κόσμος από εκεί μάλλον για αυτό από το θέμα? Από την ενημέρωση που έχω και που διεπισκέφθηκα προσωπικά τη διεύθυνση υδάτων, έλειπε μια υπάλληλος με άδεια, επιστρέφει αυτή τη Δευτέρα και θα προσφύλει το έργο χωρίς του λυθιάσει αυτή την βεβαίωση παραχώρηση και θα προχωρήσει. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μάνο, τα υπόλοιπα το βράδυ. Νομίζω ότι ό,τι ήταν... Τα υπόλοιπα το βράδυ. Καλό και από τη συχνότητά σας, όλους τους παραγωγούς, τους αγρότες και τους ανθρώπους του νομού Καστοριά θα παραβρεθούν στη σημερινή συγκέντρωση. Να μην γίνει μπέρδεμα στα λακκώματα 7 η ώρα. Στα λακκώματα 7 η ώρα. Ναι, ναι, άλλαξε ο χώρος λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που είχαμε, ένα σπάσιμο σωλήνα στο παλιό πνευματικό του Άγου Θελιστικού. Συμβαίνουν και αυτά με τον παγετό σήμερα που είχαμε ζήσει το μείον 10. Ναι, και θα έρθουν και χειρότερες καταστάσεις, γιατί Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ περισσότερο κρύο. Στην περιοχή μας κυρίως θα έχουμε την πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό χρειάζεται προσοχή από τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Καλούμε όλο τον κόσμο να παραβρεθεί, να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις από κοινό. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, επειδή και έχετε και την ιδιότητα της πολιτικής προστασίας σαν περιφερειάρχης, καταλαβαίνω ότι για τις επόμενες μέρες μάλλον πέφτει πάρα πολύ δουλειά, γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται το κύμα που ονομάστηκε μάλιστα και Ελπίδα, απίστευτο σαν όνομα, Ελπίδα. Τώρα το πώς βγήκε αυτό που θα έρθει, που θα είναι τόσο έντονο και τα λοιπά, Ελπίδα, τι να σας πω. Δεν υπάρχει ελπίδα, κύριε Μάνο, δεν υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κύριε Ατούλη. Αρκεί να μην πεθάνουμε κι εμείς μαζί της. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.